Το καζάνι και έχει άλλο θάλαμο ξεχωριστά που γίνουν τα πότανα για να μην πλέγουν μέσα στον έργο. Και πάω το καπέλι. Έχει διάφορα σάις. Έχει και καλύτερα, έχει μισόντομο, έχει κατώλυτρα. Ζεβανία αυτή είναι η κοζή. Ούτε η κοζή, ούτε η ταλανή. Ευχαριστούν το λάδι. Καλό. Πιστεύχεις το. Πολύ μεγάλο. Ξέρετε να μας πείτε λίγο για τον αποσταχτήρα. Βάζουμε το νερό στο γαζάνι. Τούτο το νερό εδώ είναι το γαζάνι. Αυτό το νερό από εδώ μέχρι εδώ είναι ένας θάλαμος ο οποίος χωρίζεται με σχάρα από το γαζάνι, στο οποίο βάζουμε τα πότανα μας. Έτσι τα πότανα δεν μουλιάζουν μες στο νερό. Ο ατμός απλώς διαπερνάτα με πίεση, σπάζουν οι αδένες που περιέχουν το εθέριο δέλεο μέσα και παρασύρεται το λάδι με το μέσο του ατμού, παρασύρεται στο σύστημα ψήξης, ψήχεται, υγροποιείται και στάσει έξω μαζί με το ατμό νερό. Τα διαχωρίζουν. Όλα τα πότανα μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν. Αν πάνε μοσχάρι, δάφνη, αιγιές, μπορεί να βάλουν για μοσχάρι το δαφνέλαιο. Η δάφνη καλύτερα φτιάχνει με πλοία σύγκληψη. Κάνουν το λάδι, το εγγιόμι. Ξέρω, αλλά με τούτο. Μπορεί να κάνεις απόσταξη τα φύλλα της δάφνης. Διότι τα φύλλα της δάφνης ωφελούν άλλη κατάσταση. Όμως τα δάφνη. Είναι ένα